Και το έμαθα μετά, στα 40 πήγα. Τρελάθηκα. Δηλαδή, στεναχωρήθηκες πολύ που έφυγε το Σάββατο. Αυτό σου λέω, κοιτά. Ήταν η ψυχή της ομάδας. Ναι, αφού κοιτά, είχαμε ξεκινήσει από μικρά παιδιά. Δεν ήταν, ήταν λίγο πιο μεγάλος ο Βαρεξάκης, αλλά εντάξει. Αλλά τότε στο Χρυσίδιο να πήγαμε εγώ με κοντά Παντελονάκια. Και είχαμε βρει και τον Καρουσάκη εκεί πέρα, τον Κωνσταντίνο. Όπως. Ναι. Και σου λέω τώρα, τι ατραγωδήσει τώρα αυτό, το βλέπαν έτσι. Πάμε στην εταιρεία. Και λέει θα πας στον κύριο Χρυσίδη. Πρόσφατα στον κύριο. Αυτό είναι να φύγει το κόμμα του. Στον κύριο Χρυσίδη, κύριο Χρυσίδη. Ωραίος. Συνθέτης. Με την κιθάρα του, με τα έτσι του, με τα καραμπουράκια του. Το, αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι που σας είπα, μην μου λες να σε ξεχάσω, που ήμουν 12 χρονών. Αυτό πώς πηγαίνει λίγο έτσι περίπου, λίγο αν μπορώ, αν το θυμάσαι, λίγο. Άσε μας το κλέψουνε, άσε να το πω, θα το ξαναπώ πάλι τώρα. Αλλά μην μου λες να σε ξεχάσω. Είναι για, και για την νεολαία σημερινό αυτό. Μάλιστα. Αυτό θα πω και κάτι δύο-τρία καλά που έχω πει. Λοιπόν. Και τα κουδά Παντελονάκια. Σου λέει τι έγινε τώρα στο στούντιο. Τα μπουζούκια λέει τώρα εμείς, γιατί αυτοί οι άνθρωποι όλοι διαλεγμένοι. Ξενυχτάνε, κάνουνε, πέσουνε. Έτσι. Αν καθυστερήσει και κολλήσει ο τραγουδιστής στο μικρόφωνο του στούντιο, τέρμα, ξέχασε το. Δεν βγαίνει. Άλλοι παθαίνουν τράκ. Κόλλησε τελείως, είναι φωνή, βγαίνει τίποτα. Εσύ είχες κολλήσει. Εύκολο είναι. Δεν σου τελείωσα. Γιατί το αυτό το τραγούδι το πρώτο που λέμε και στούντιο και έτυχε όχι η κακή τύχη, για μένα καλή τύχη. Να είναι ο Αγγελόπουλος μέσα. Αγγελόπουλος. Ο Αγγελόπουλος, κύριε Μανώλης, ο Βυζαντινός τραγουδιστής, με την Κέντι Γκρέι. Και θυμάμαι ακόμα ποιο τραγούδι λέγανε. Και η Κέντι Γκρέι, θυμάμαι, είχε σπάσει ένα αυγό και το ρούχο. Τι έγινε εδώ πέρα, εγώ πρώτη φορά τώρα στο στούντιο. Λέει, μετά πως τελειώσουμε, λέει, θα πείτε μέσα για να με δοκιμάσουν. Δεν είχε στείλει τώρα ο Χρυσίνης. Όχι η RCA, γιατί είχαν μια εκπομπή που λέει ελάτε εδώ και θα διαλέξουμε. Σαν, πώς να σου το πω. Σαν την ευκαιρία σου. Μπράβο. Κάπως έτσι. Μπράβο. Εγώ όμως είχα πάει 12 χρονών. Τι μου είπε η εταιρεία αυτή. Ρε παιδί μου, μεγάλωσε λιγάκι και έλα. Ωραία φωνούλα λέει, μην το ξεχάσεις αυτό. Έλα λέει σε κανένα χρόνο. Εγώ είχα πει πιο πολλά χρόνια. Ότι λέει έλα, λέει στα 16 σου ξέρω εγώ, εγώ παντώ. Λοιπόν, σε 6 μήνες πήγα και με γνώρισε αυτός. Λέει μεγάλωσες, λέω πώς δεν μεγάλωσα. Δεν θυμάμαι το όνομα. Και ήταν καλός καλλιτέχνης στην Ερσαία. Καλή του ώρα, όπου γυρνάνε όμως. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και ξαναλέω το τραγούδι αυτό και τι λέω τώρα. Στο στούντιο μέσα, όχι. Δεν ξανάγει. Κάτσε μη χαλάσω τα μαλλιά, να γελάσουμε και λιγάκι. Μπράβο. Λοιπόν, τι θα πεις παιδί μου, μου λέει στο στούντιο αγανακτισμένη, τώρα θα μας χωρίσει αυτός, θα μας κάνει τώρα εδώ. Τι μαγκάλα. Τι μαγκάλα. Τι μαγκάλα ο άλλος. Γιατί κάνετε έτσι. Λέει, δεν έχεις δει λέει τον Αγγελόπουλο που είναι εδώ μέσα. Τον Αγγελόπουλο. Πώς δεν τραγουδήσανε μαζί με την Κέντι Γκρέι, λέω εγώ. Κοίτα τα άρρωσε, λέει. Α, κοίτα τώρα. Ναι, λέω τη μαγκάλα, ξέρω εγώ. Όλα ωραία, ο Αγγελόπουλος το θυμάμαι. Μου κάνω από μέσα από το τζάμι, όπως είναι το στούντιο. Εγώ πιο ποιότητα ακόμα, όσο μπορούσαμε, λέει. Εντάξει. Γιατί σε ψήφω, λέει, τώρα. Έχω βάλει μέσα στην καρδιά μου, αχ, μαγκάλα, κλπ. Λοιπόν, ο Αγγελόπουλος μου χτύπαει από μέσα. Τον κοιτάω, εγώ τι να δώσω. Σήμερα τώρα που είμαι στο μικρόφωνο, καταλάβαινα τι γινόταν γύρω μου. Βέβαια. Λοιπόν, μετά από λίγο έρχεται η ώρα για να πούμε το πρώτο τραγούδι του Χρυσίνη, Στέλιου Χρυσίνη. Μάλιστα. Μπαίνω μέσα στο στούντιο, αυτή τώρα όπως είπα προηγουμένως, ότι είναι κουρασμένη κλπ. Αυτή. Τώρα τι το φέρνω. Θα κάτσουμε 50 ώρες μεγάλη, γιατί μου έγινε τα χέρια. Άντε πάμε, σαν ξύδα, τους έβλεπα, καταλάβαινα, αλλά δεν καταλάβαινα γιατί λένε τώρα
Όχι, τώρα θα φύγουμε. Το κάνανε... Επειδή έχουν ξέρουν, γιατί σου λέω, μεγάλες φίρμες, μην πω ονόματα τώρα που τα καταλαβαίνω. Mm-hmm. Μεγάλες φίρμες κολλάνε παντού. Τρακ, παντού, όχι τρακ. Κάτι άλλο καθένα, δεν ξέρω. Πολλοί μιλάμε τώρα. Για τώρα. Και όσοι καταλαβαίνουν και μας βλέπουν, από αυτούς το ξέρουν. Και πώς έχουν φύγει και να το πάνε άλλη μέρα και το κάνουν μετά από ώρες. Βεβαίως. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Και να μην με φίλα μου. Σας γεια σας. Να είστε καλά. Μόλις προχωράμε. Δεν υποστηρίζω τον εαυτό μου. Σου λέω το εξής. Όχι, λέμε μια κατάσταση. Όσο και το θυμάμαι τώρα σαν τώρα. Μπραμ μπαμ, προχωράμε, το λέμε. Μπαμ μπαμ. Και πετάγεται ένας και λέει. Μάλιστα, αλλά άσο μετά θα το πω. Πετάγεται και λέει ο ένας. Πάμε άλλη μία, το αξίζει. Ο άλλος από εκεί, ο άλλος από εδώ. Τι έγινε τώρα εγώ. Το βάλε τα ακούνε, μόλις τα ακούσανε. Γιατί τότε δεν ήτανε όπως τώρα που τραγουδάνε οι τραγουδιστές. Ναι, σίγμα. Με έτσι. Με πολλά σίγμα. Ζωντανό ήταν με το κερί ο δίσκος τότε, παλιά χρόνια. Mm-hmm. Μιλάμε 45 στροφών, Σάκη. Και τώρα ζωντανά όπως το... είμαστε τώρα ζωντανά. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αν κόλλαγε η κιθάρα θα πήγαμε από την αρχή. Αν κόλλαγε το μπουζούκι, θα πήγαμε την αρχή. Όλα την αρχή. Όλα από την αρχή. Δηλαδή και λίγο πριν το τέλος να έφτανες πάλι την αρχή. Ναι, όσο και τέλος να ήταν. Όσο και τέλος. Ναι. Ακόμα και ένα λίγο πριν. Εγώ δηλαδή ήμουν τραγουδιστής, θα έχω κάνει πιο πολλά λάθη. Όσες φορές είναι. Άμα εκεί είναι το σπάσιμο. Καταλαβαίνεις, μιλάμε δύσκολα τότε. Ναι. Γι' αυτό έχεις και λίγο άγχος. Τώρα πρέπει μπαμ. Δεν θα αργέσαι να το πούμε τώρα και μετά και... Και υπολογιστές στα κομπιούτερ. Που αλλάζουν τις φωνές, τις παραδάσουν και κάνουν και άλλα διάφορα. Εφέ δηλαδή. Τέλος θα τη ακούω μια λέξη. Τα παιδιά πώς το είδατε αυτά που λέγαμε. Είναι διαφορετικά, είναι άλλη όψη. Άλλη μία μας κάνει νου και τους είδα πρόθυμους. Τώρα τα καταλαβαίνω αυτά. Και λέω μπράβο τους, καλή τους ώρα. Αν με βλέπουνε αυτή τη στιγμή, τους δίνω φυλάκια. Σίγουρα. Και το χτυπάμε άλλη μια φορά. Και το έξαμε το πρώτο που είπα. Άρα και το δεύτερο ήταν. Γαμώτο που λέει και το τραγούδι αυτό. Ναι, ναι. Και έτσι έγινε. Μετά πήρα τον αέρα. Μετά πάμε στους δίσκους, στους άλλους του βινιλίου. Έτσι έχουμε το βινίλιο μετά. Και πώς... ναι, τότε ήταν 45 στροφών. Είχα πει στην Πόλιντον, στη Φίλιπς. Μαζί ήταν οι εταιρείες αυτές και ακόμα υπάρχουν. Συνεργαζόντουσαν. Ναι. Αλλά έτυχε τότε με το Ζαμπέτα, μόλις με που είπαν Ζαμπέτα. Αφού μου έλεγε, θα σου πω στο τηλέφωνο. Γυναίκα, έλα εδώ. Ερχόταν, έλα άντρα μου. Τι έγινε εδώ πέρα αυτό το παιδί. Άλλη φορά πες του, για να το καταλάβεις εσύ και μη που είπε κάτι τον κύριο Γιώργο ή την κυρία. Θα λέει τον μπαμπά. Ο μπαμπά θα φωνάζει, ο μπαμπά, που είναι ο μπαμπάς. Δηλαδή με πήγε και με πήγαινε, αλλά τι έγινε όμως. Με ρωτάει αφού ήταν για το δεύτερο κομμάτι να πω, το δεύτερο 45 στροφών. Ναι, ναι. Μου λέει αυτή την ώρα, παιδί μου έχεις πάει φαντάρος. Να που θέλαμε για το φαντάρι λίγη. Λέω τώρα, το είχα στην τσέπη εγώ, 20 μέρες. Ήθελα να πάω για φαντάρος. Είχα πάει στο πυροβολικό, αρχηγό στοιχείου. Αλήθεια το πυροβολικό. Ναι. Θήβα πρώτα, μετά Λαγκαδά. Με άλλους, μια παρενθεσούντα λίγο, αν θυμάστε. Ναι. Με άλλους από εδώ, συντοπίτες σας, κοροπιώτες, θυμόσαστε κάποιους που μπορεί να είχατε πάει μαζί. Δεν σας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Αν θυμάστε. Όχι, είχαν τύχει πολύ, αλλά... Αν θυμάστε. Και κάτι άλλα ονόματα στο Λαγκαδά πάνω. Ήταν ο Κομφέρας και ο Κώστας, ο... πώς το λένε, ο Κώστας, ο Βενετσιάνος. Ο Βενετσιάνος, ναι. Ήταν ο... ένας άλλος πάλι που έπαιζε μια ωραία κιθάρα, Μόσχος, κάπως λεγόταν, Μόσχοβιτς. Σαν το δικό μου όνομα Μοσχόβιτς, σαν εγώ, κάπου εκεί. Όχι, ενώ αν από εδώ, με συντροπίτες σας, που θα σας βλέπουν αυτή τη στιγμή,
αν έχετε... στη Θήβα, στο κεντρικό, ναι. Μόνο. Ναι. Από Κοροπή, ναι, ναι. Από Σπάτα, Παιανία, τα πάντα όλοι. Θυμάστε από Κοροπή, ανθρώπους που έτσι έχετε συνεπηρετήσει μαζί, αν θυμάστε ονόματα. Ήταν πολύ, ήμασταν πολύ, ήταν πολύ γκρουπ, ήταν πολύ, πολύ, πολύ. Μην αδικήσω για κανένα, να το πω. Και ήταν και μάλιστα και ένας αξιωματικός, υπαξιωματικός. Νίκος, το μικρό το όρμα, δεν θέλω να πω το άρμα, να μην... Θέλει. Ναι, Νίκος, πάντως. Μου ήθελα για άδεια, αμέσως ήταν και μου την έδινε. Δύσκολα χρόνια στο στρατό. Και είχε ένα πεζό τώρα στο κίνητο. Το έχει παλιά και το έχει ακόμα. Καλή του ώρα που και να είναι. Μου έδινε το θάρρος και πήγαινα στη μανούλα μου. Γιατί μόνη της και αυτή καταλαβαίνεις τώρα ένα παιδί να έχει στο στρατό. Και δεν περνάς όπως περνάς τώρα. Τώρα πιάτα, κόλπα, βγαίνεις κάθε μέρα. Τότε πώς περνούσες. Όταν πήγα στη Θήβα, μετά από 3 μήνες ήρθα Κοροπή. Και μετά πήγα Λαγκαδά, δεν ήμουν το έξω. Πω, μέσα. Να φτιάξω τα παπούτσια, τις πόρπες, τις εδώ, να γυαλίζουνε. Λοχίας, κάτσετε. Οι άλλοι τι θα κάνουνε. Και είχα και ένα ανθιπολοφαγό των Χρυσογόνων. Ωραία, τι παιδί για αυτό. Μυολοφαγός, σαν κατάει. Αλλά μου έλεισε ποιότητα την πυροβολαρχία μας. Ποιότητα. Αυτά, παιδί μου. Δύσκολα χρόνια, αλλά καλά όμως. Ναι, και αγνά. Και αγνά χρόνια. Κι άλλος κόσμος. Γλυκός κόσμος. Και να σε βλέπει να υποφέρεις. Θα κάνει κάτι, θα σου δώσει. Τώρα κοιτάει άλλο. Γιατί όμως κοιτάει άλλο. Έτσι έγινε η ζωή. Έτσι έγινε. Και αυτός έχει δίκιο. Και εγώ έχω δίκιο μετά. Και αυτό το παίζει έτσι, ο ένας τρώει τον άλλον. Καταλαβαίνεις. Με τον τρόπο όμως. Ναι. Πρόσεξε, όχι να σου βγάλω το μάτι. Με τον τρόπο. Με τον τρόπο. Αλλά μπορεί να φτάσουμε όμως και εκεί να βγάζουμε και μάτια κανονικά. Έτσι όπως πάει δηλαδή. Μπορεί να φτάσουμε. Καλύτερα να σου βγει το μάτι, είναι σαν και παρά το όνομα. Παρά το όνομα. Μα έτσι. Να γελάσουμε γενικά. Γεια σου. Κάνεις. Στην υγεία σας. Γεια μας. Πάρος δεν πίνει. Λοιπόν. Παιδιά και εσείς να πίνετε λιγάκι για μας. Χαροπάσχα να έχουμε και χαλά Κιτούγεννα. Το λέω έτσι για να γελάσουμε λιγάκι. Για όσοι μας βλέπουν βέβαια. Εδώ οι δικοί μας και αυτοί οι υπόλοιποι που θα μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαροπάσχα. Χαρά Κιτούγεννα για να γελάσουμε είπαμε. Υγεία και ειρήνη, ειρήνη, όχι πολέμου σχετικά, δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα, ειρήνη, γέλιο. Αυτός κύριε και κύριε είναι ο Χρήστος, ο απλός ο άνθρωπος, ο άνθρωπός μας, ο άνθρωπός σας. Κλείνω αυτή τη μιλή την παρέντευση με το στρατό και προχωρούμε εκεί που μείναμε σχετικά με το... Πες το εσύ. Έχετε κάποιο τηλεφώνημα νομίζω. Είναι και υποχρεώσεις. Παρακαλώ. Θα κάνουμε όλα ζωντανά εδώ κυρίες και κύριοι. Ναι, άκου τι μου λέει. Γεια σου τι κάνεις. Καλά χωρίς μου εσύ. Καλά. Μπράβο. Τώρα είμαστε στον αέρα και μας ακούει όλος ο κόσμος. Όλα φιλάκια πολλά, αν με κατάλαβες. Κυρίες και κύριοι, αυτό που λέει. Φιλάκια πολλά, γεια σου. Αυτή τη στιγμή, όπως είμαστε. Ναι, ζωντανά. Τι, ντροπή δεν χρειάζεται. Έχουμε ένα μωράκι κι εμείς εκεί πέρα, αλλά τώρα στα γεράματα. Να μην φύγουμε κι εμείς μόνοι μας στον κόσμο. Κλείνουμε την παρένθεση αυτή με το στρατό και προχωρούμε εκεί που μέναμε στο στούντιο που σας ξανακούσαμε για δεύτερη φορά. Και είπανε, που είπατε το ξαναπάμε άλλη μία που σας είπανε. Ναι. Τότε. Ναι. Προχωρούμε από εκεί και πέρα. Και μετά τι έγινε από εκεί και πέρα. Ότι τους αρέσατε, κάνατε και άλλους δίσκους μετά στο 30. Ναι, μετά η ΕΣΕΑ. Ναι, η ΕΣΕΑ έκλεισε. Ναι. Και μετά με πήρε ο Καμενίδης, ο συνθέτης. Καμενίδης. Ο Καμενίδης. Καλή του ώρα που γυρνάνε και μου έδωσε ωραία τραγουδία. Αυτός με πήγε σε μια εταιρεία που ήταν προς Ζάπιο, τέλος πάντων δεν θυμάμαι τι είναι.